Σήμα κινδύνου εκπέμπουν οι εργαζόμενοι στη ΔΕΙΑ Ηρακλείου, καθώς βλέπουν κάθε μέρα που περνά η δύναμή της να συρρυκνώνεται. Με τον Γαλλικαρδικό Δήμο διπλασίασε τα εδάφη της, διπλασίασε τα δίκτυά της, χωρίς ωστόσο από τη συγχώνευση αυτή να πάρει προσωπικό ή οτιδήποτε άλλο, ακόμα και ένα φτιάρι δεν πήραμε. Το 2011 απαριθμούσαμε περίπου 250 άτομα και τώρα είμαστε οι μισοί, λιγότερο του μισού. Εάν η ΔΕΙΑΗ είχε δικό της προσωπικό, θα μπορούσε να κάνει τις εργασίες που κάνουν οι εργολάβοι, χωρίς να πληρώνει και να εξοικονομεί πόρους. Όπως τόνισαν οι εργαζόμενοι κατά τη διάρκεια συνέντευξης τύπου, η επιχείρηση είναι υποστελεχωμένη με την πλειοψηφία των υπηρεσιών της σήμερα να έχουν ανατεθεί σε εξωτερικούς συνεργάτες. Το πιο τρανταχτό παράδειγμα που δόθηκε τελευταία είναι η λειτουργία και συντήρηση των εγκαταστάσεων του παλαιού βιολογικού που βρισκόμαστε τώρα. Η συγκεκριμένη εργολαβία έχει προκηρυχθεί 3 φορές λόγω τεχνικής έλλειψης ενδιαφέροντος των εργολάβων. Είναι μια εργολαβία ενός 1.785.000 ευρώ για 2 χρόνια με 15 άτομα προσωπικό σύν τα ανταλλακτικά επισκευής και συντήρησης του παλαιού βιολογικού. Με ένα πρόχειρο υπολογισμό που έχουμε κάνει, εάν είχαμε αυτά τα 15 άτομα μόνιμα στη ΔΕΙΑΗ, τι θα κερδίζαμε? Εκτός από περίπου 900.000 ευρώ τα 2 χρόνια, το κυριότερο θα ήταν η πανάκριβη περιουσία της, που είναι η τεχνογνωσία. Χαρακτηριστικό της κατάστασης που επικρατεί είναι το γεγονός πως στη ΔΕΙΑΗ εργάζονται αυτή τη στιγμή 2 ηλεκτρολόγοι, με τον ένα μάλιστα να είναι στα όρια της συνταξιοδότησης και οι οποίοι είναι επιφορτισμένοι να επιτηρούν τη λειτουργία 120 γεωτρήσεων του Δήμου Ηρακλείου, αλλά και τα αντλιοστάσια αυτού. Ούτε άδεια μπορώ να πάρουμε και δουλεύουμε Σαββάτα και Κυριακές. Όπως δουλεύουμε, και όχι μόνο το δικό μου τμήμα, και ένα μεγάλο κομμάτι του βιολογικού και ένα μεγάλο κομμάτι της αποχέτευσης. Οι εργαζόμενοι που ζητούν το θέμα της υποστελέχωσης της ΔΕΙΑΗ να έρθει άμεσα στο Δημοτικό Συμβούλιο Ηρακλείου σημειώνουν εμφατικά πως είναι άμεση ανάγκη η πρόσληψη νέων υπαλλήλων, καθώς σε διαφορετική περίπτωση το κόστος από την κατάρρευση της επιχείρησης για την ίδια την κοινωνία θα είναι ανυπολόγιστο.